ξέφυγαν οι Τούρκοι. Εκνευρίστηκαν ακόμη και με τους Ποντιακούς συλλόγους στα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ. Οι Τούρκοι έφτασαν στο ακραίο σημείο να σχολιάσουν αρνητικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας τους την τελετή για τα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, μόνο και μόνο γιατί τα ποντιακά συγκροτήματα φορούσαν παραδοσιακές στολές. Άμεση ήταν η απάντηση των Ποντίων, μιλώντας στο Σταρ και την Αναλύτηνα. Οι 50 πυργιστές ξεσήκωσαν με τον πολεμικό χορό τους τους φύλαφλους της ΑΕΚ και προκάλεσαν αντιδράσεις στη γειτονική χώρα. Είναι μια φορεσιά η οποία δεν τη φόρεσαν μόνο Έλληνες, τη φόρεσαν Αρμένοι, Λαζί, γενικότερα όλοι οι λαοί της περιοχής του Πόντου και του Καυκάσου. Οι Τούρκοι συνηθίζουν να βάζουν την τουρκική μισέλινο. Γιατί άραγε? Και εμείς τη φορούσαμε αυτή τη φορεσιά, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε την ελληνική σημαία? Yani burada bir üstü kapalı mesaj yok mu Allah aşkına? Bir tahrik yok mu? Niye koyuyorsun bunu? Για τους Ελλήνες του Πόντου, η ζύπκα, η παραδοσιακή φορεσιά, έχει ιδιαίτερη σημασία. Την έφεραν μαζί τους μετά τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό του 1924. Με αυτή έκλαψαν, με αυτή χάρηκαν, με αυτή χόρεψαν, με αυτή διεκδικούμε το ζήτημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και είναι κάτι πολύ συμβολικό για εμάς. Η ρητορική αυτή οικειοποίησης κάθε τι ελληνικού στοιχείου στον Πόντο νομίζω είναι εμφανής. Θέλουν να αποδείξουν ότι όλα αυτά είναι δικά τους. Ο Βασίλης Καριοφιλίδης ήταν ένας από τους Έλληνες του Πόντου που χόρεψε τη Σέρα, όπως αλλιώς αποκαλείται ο Πυρίχιος, εκείνη την ημέρα στα εγγένεια του νέου γηπέδου. Μάλιστα είναι ο μόνος που έχει πάει με το ποδήλατό του στην Τραπεζούντα. Για τον ίδιο πρόκληση είναι να μην αναγνωρίζει ή να διαστρεβλώνει κάποιος την ιστορία των προγόνων του. Η ρητορική όμως που θέλουν να ακολουθήσουν η πολιτική της Τουρκίας είναι άλλη, που εμείς δεν θα την ακολουθήσουμε.